Λέμε ένα καλό μεσημέρι στην παιδοψυχολόγο τη Στέλλα την Αρναούτογλου που είναι μαζί μας. Γεια σου, Στέλλα. Καλώς και καλό μήνα. Σήμερα μιλάμε για την οριοθέτηση. Έχουμε ενημερώσει τον κόσμο και ήδη περιμένει. Έχει τηλεοπτικό ραντεβού, μας ρωτούσαν από το Facebook. Τι ώρα, τι θα πούμε και πώς θα το πούμε. Να τους πούμε ότι μπορούν να στέλνουν και ερωτήματα, αν θέλουν οι γονείς. 54005, το νούμερο που θα σας φανεί χρήσιμο. Είτε και στο Facebook. Στη σελίδα μας, χωρίς κανένα κόστος για εσάς. Στέλλα, οριοθέτηση. Ξέρουν οι γονείς την οριοθέτηση? Νομίζω ότι ξέρουν τις βασικές αρχές, τη βασική περιγραφή μιας οριοθέτησης, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω να αντιληφθεί κανείς τη φιλοσοφία της οριοθέτησης για να γίνεται σωστά η δουλειά, γιατί οριοθέτηση δεν είναι το βοηθά τα παιδιά μου να μένουν φρόνιμα μες στο σπίτι ώστε να είναι καλή η κατάσταση του σπιτιού. Οριοθέτηση είναι μια διαδικασία μάθησης για τα παιδιά, μέσα από την οποία χρειάζεται να αντιληφθούν ότι ο τρόπος με τον οποίο κάνουν τις επιλογές τους και οι συμπεριφορές που τελικά υιοθετούν φέρνουν απάνω τους αποτελέσματα, συνέπειες. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, ανάλογα με το αν είναι πιο καλές ή λιγότερο λειτουργικές οι επιλογές που έχουν κάνει. Οπότε είναι μια διαδικασία μάθησης και το ότι έχουμε και ένα ήσυχο σπίτι μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι extra bonus. Δεν είναι ο στόχος. Μπορεί λοιπόν ένα παιδί, γιατί από όσες φορές έχουμε συζητήσει, μας έχεις πει ότι η οριοθέτηση ξεκινάει από τη γέννηση του παιδιού. Mm-hmm. Ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία να αντιληφθεί ότι οι συνέπειες των πράξεών του θα είναι αυτές, άρα να κάνει μια άλλη επιλογή. Ένα παιδί μπορεί να αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεών του όταν τις βιώσει. Βέβαια, έχει σημασία πριν εφαρμόσουμε κάποιο όριο σε ένα παιδί, δηλαδή κάποια συνέπεια στη συμπεριφορά του, έχει σημασία πρώτα να έχουμε ενημερώσει το παιδί. Mm. Για να υπάρχει και αυτό το στοιχείο της επιλογής μέσα. Γιατί όπως λέμε, η οριοθέτηση τελικά στοχεύει στο να βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν καλές επιλογές. Δώσ' μας ένα παράδειγμα, για να το καταλάβουν. Αν ας πούμε για πρώτη φορά, ενώ είμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ, το παιδί αρχίζει να χτυπιέται στο πάτωμα γιατί θέλει κάτι που του είπαμε ότι δεν μπορεί να το πάρει και δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, οπότε δεν υπάρχει ένα όριο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν σκύβουμε στο παιδί που χτυπιέται και του λέμε «Κοίταξε να δεις, τώρα είμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ, ο κόσμος τριγύρω θέλει να ψωνίσει με την ησυχία του, εμείς κάνουμε πολλή φασαρία, αν νομίζεις ότι μπορείς να είσαι ήρεμος θα παραμείνουμε, αλλιώς θα περιμένουμε λίγο και μετά θα φύγουμε μόλις δεις ότι τελικά δεν μπορείς να είσαι ήρεμος». Δεν το εφαρμόζουμε αμέσως, δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις οι άνθρωποι εδώ ενοχλούνται, οπότε φεύγουμε τώρα. Αφήνουμε το παιδί για να έχει την επιλογή για 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά να σκεφτεί. Θέλω να συνεχίσω να είμαι στο σούπερ μάρκετ, μπορώ να γίνω ήρεμος ή προτιμώ να συνεχίσω να διαμαρτύρομαι και ας σημαίνει αυτό ότι τελικά εγώ θα πάω σπίτι. Που αυτή είναι η συνέπεια και χρησιμοποιείς τη λέξη συνέπεια, Στέλλα, πολύ συνειδητά και δεν χρησιμοποιείς τη λέξη τιμωρία, που νομίζω αυτό λίγο μπερδεύει τους γονείς. Όταν μιλούν για οριοθέτηση, έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την τιμωρία. Την τιμωρία. Η τιμωρία λοιπόν από τη συνέπεια διαφέρουν. Είναι δύο τελείως αλλιώτικα πράγματα. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για τιμωρία αναφερόμαστε στο να στερηθεί το παιδί κάτι, άσχετα με το ποια είναι η μη επιθυμητή συμπεριφορά. Δηλαδή, τιμωρία είναι δεν έφαγες, δεν θα δεις τηλεόραση, μίλησες άσχημα, δεν θα δεις τηλεόραση, κοιμήθηκες αργά, δεν θα δεις τηλεόραση, μάλωσες με την αδερφή σου, δεν θα δεις τηλεόραση. Αν δηλαδή για οτιδήποτε κάνει το παιδί το αποτέλεσμα είναι να στερείται ένα συγκεκριμένο κάτι, αυτό είναι τιμωρία. Η συνέπεια είναι το αποτέλεσμα της πράξης, που μπορεί να είναι φυσική συνέπεια ή λογική συνέπεια και θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι όμως ότι η συνέπεια είναι άρρηκτα συνδεμένη με την πράξη η οποία είναι μη αποδεκτή και οριοθετείται εκείνη τη στιγμή. Ενώ η τιμωρία τίνει να είναι uniform, ίδια, άσχετα με την ποια κατάσταση, ποια συμπεριφορά την έχει προκαλέσει. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Και δεν θέλουμε μια τέτοια σχέση με το παιδί μας. Και δεν είμαι εξουσιαστής και σε τιμωρώ. Mm-hmm. Και παίρνω μόνος μου αποφάσεις. Και δεν βοηθάει και στον τελικό στόχο της οριοθέτησης. Δηλαδή το να μάθει το παιδί να κάνει επιλογές. Αν ένα παιδί θεωρεί πως ό,τι και αν κάνει το αποτέλεσμά του είναι να στερηθεί τη βόλτα του ή την τηλεόρασή του ή και εγώ δεν ξέρω τι, κάποια στιγμή που θα μείνει μόνο του χωρίς κάποιον που θα του στερήσει κάτι άλλο, θα σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να του στερήσει τη βόλτα του ή την τηλεόρασή του. Οπότε μπορεί να κάνει οτιδήποτε χωρίς να σκεφτεί ότι αυτό που μπορεί να κάνει μπορεί να του στερήσει ένα κομμάτι από την υγεία του ή κάποιον φίλο του ή κάποια προοπτική που είχε και τη χάνει γιατί έκανε μια λάθος επιλογή κλπ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι συνειδητά δεν χρησιμοποιώ τη λέξη τιμωρία.
Και είναι και πολύ σημαντικό και οι γονείς να χρησιμοποιούν τη λέξη συνέπεια, για να μπορούν τα παιδιά να κάνουν στο μυαλό τους τη σύνδεση ότι «Α, έκανα αυτό». Και το αποτέλεσμα, παύλα, συνέπεια της πράξης μου είναι αυτό. Και έτσι, το ναι, και έτσι και τα παιδιά δεν θεωρούν και τους γονείς τιμωρούς. Από ποια ηλικία ξεκινάει η οριοθέτηση? Ξεκινάμε γύρω στους 6 μήνες, όχι γιατί τα παιδιά δεν μπορούν νωρίτερα να καταλάβουν, αλλά γιατί χρειάζεται αυτό το εξάμηνο για να εξοικειωθούν οι γονείς με το κλάμα των παιδιών και να μπορούν να καταλάβουν αν είναι ένα κλάμα που υποδηλώνει ανάγκη ή αν είναι ένα χειριστικό κλάμα. Να εξηγήσουμε και το χειριστικό κλάμα ή χειριστικές συμπεριφορές. Ναι, χειριστικές συμπεριφορές είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οριοθέτησης. Έχουν να κάνουν με την προσπάθεια των γονιών να πούνε κάποια όχι στα παιδιά. Συνήθως τα παιδιά μπαίνουν σε διαδικασία χειριστικών συμπεριφορών όταν έχουν ακούσει ένα όχι, όταν έχουν ζητήσει κάτι και η απάντηση είναι αρνητική. Είναι η προσπάθεια των παιδιών, κάνοντας μια συμπεριφορά, να διεγείρουν στο γονιό ένα συναίσθημα που δεν είναι καλά ανοιχτό από το γονιό, έτσι ώστε εκείνος να υποχρεωθεί να υποχωρήσει για να τελειώνει αυτό το περιστατικό και αυτό το συναίσθημα. Τον δηλαδή, κάνει να νιώθει τύψεις, δηλαδή. Εξαρτάται από το γονιό, δηλαδή. Ένας γονιός ο οποίος είναι επιρρεπίστο αν έχει ενοχές, τα παιδιά του θα τον χειριστούν λέγοντας «Είσαι κακός γονιός, δεν μας αγαπάς, πάντα σκέφτεσαι να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ και μακάρι να είχα μια άλλη μαμά ή έναν άλλο μπαμπά, ανάλογα ποιος είναι». Οπότε του δημιουργούν τύψεις. Ένας φοβικός γονιός, το παιδί που αντιλαμβάνεται ότι έχει ένα γονιό που φοβάται εύκολα, θα κάνει συμπεριφορές που θα τρομάξουν το γονιό. Αχ, χτυπάει το κεφάλι του στο πάτωμα. Ή θα κρατάει την αναπνοή του. Ή θα απειλεί ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι. Ή θα απειλεί ότι θα φύγει. Ή θα απειλεί ότι θα πάρει ένα μαχαίρι και θα κόψει τα χέρια του. Πολλά πράγματα κάνουν. Αυτά τα κάνουν τα παιδάκια που είναι μία αλφα ηλικία, θα σου πω, έχουν χρονίσει και πάνω. Τα μωρά πόσο χειριστικά μπορεί να είναι? Τα μωρά το μόνο που κάνουν χειριστικά είναι να κλαίνε. Και εκεί τώρα θα σε ρωτήσει ο γονιός και πώς θα καταλάβω ότι το κάνει χειριστικά και όντως δεν πονάει, δεν πεινάει. Ναι, αυτό εξηγούμε, ότι μέχρι τους 6 μήνες αφήνουμε το περιθώριο ο γονιός να ανταποκρίνεται στο κλάμα του παιδιού, γιατί μέχρι τότε προλαβαίνει να αποκωδικοποιήσει τι είδους κλάμα είναι αυτό που ακούει εκείνη τη στιγμή. Όταν τα παιδιά κάνουν τα τόσο μωράκια, κάνουν χειριστικό κλάμα, μπορούμε να τα δούμε ότι είναι όλο το σώμα σε πολύ μεγάλη ένταση και σφίγγονται για να βγάλουν αυτή τη φωνή και δεν είναι αληθινό κλάμα και φαίνεται. Ναι. Φαίνεται και στο τέλειωμα αυτού του κλάματος που παίρνουν μια βαθιά αναπνοή και δυνάμεις και ξαναρχίζουν τη δεύτερη και πάλι γύρα. Από την αρχή. Ναι. Οπότε αυτό το κατανοούμε, είναι εύκολο να το κατανοήσουμε. Και από εκεί και ύστερα ουσιαστικά αυτό που είναι το ασφαλές για τους γονείς, όταν ένα μωρό κλαίει, αν ξέρεις ότι είναι ταϊσμένο, είναι αλλαγμένο. Πιάνουμε και το στομαχάκι του να δούμε αν είναι σφιχτό, άρα πονάει ή δεν πονάει. Ελέγχουμε και αν έχει πυρετό. Αν ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι τακτοποιημένα, ξέρουμε ότι το παιδί θέλει κάτι το οποίο έχει να κάνει με συμπεριφορές, με το να το βγάλουμε από το κρεβάτι του, να παίξουμε ή να μιλήσουμε ή να κάνουμε. Χωράει η οριοθέτηση σε εκείνη την ηλικία, δηλαδή έχεις ένα μωράκι 6 μηνών και θα αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παιδιά που δεν κοιμούνται μόνα τους. Που το έχεις βάλει μόλις στην κούνια του για να κοιμηθεί και σπαράζει στο κλάμα. Μπορεί να σπαράζει για ώρες ατελείωτες, που λέει ο λόγος. Ο γονιός σου λέει, δεν αντέχω βρε παιδί μου, στα 5 λεπτά το έχω σηκώσει. Ναι. Καταρχήν διόρθωση, δεν σπαράζει ώρες ατελείωτες. Μέχρι 2,5 ώρες μπορεί να κλαίει ένα μωρό πριν αποκοιμηθεί. Μετά θα κοιμηθεί. Μετά αποκοιμιέται σίγουρα. Από εκεί και ύστερα. Πολλές φορές έχουμε πει ότι αν ένα μωρό κλαίει, δεν παθαίνει κάτι. Συνήθως είναι ο γονιός που παθαίνει κάτι. Να, αυτό είναι που λέγαμε, ότι κάποιοι γονείς είναι πολύ επιρρεπείς στο κλάμα, γιατί θεωρούν ότι λυπούνται το παιδί και γι' αυτό του κάνουν μετά το χατήρι για να σταματήσει να κλαίει. Η αλήθεια είναι ότι όταν οι γονείς ανταποκρίνονται στις χειριστικές συμπεριφορές των παιδιών τους, ουσιαστικά το κάνουν για τον εαυτό τους, γιατί νιώθουν έντονη την ανάγκη να πάψουν να βιώνουν το συναίσθημα που βιώνουν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή την ανησυχία μην τυχόν και σπάσει το κεφάλι του παιδιού, την αγωνία μην ακούνε οι γείτονες, την εκνευρισμό του να είναι τόσο κουρασμένος ο γονιός και να ακούει ένα συνεχόμενο κλάμα. Οπότε προσπαθούν ουσιαστικά να κάνουν μια καλύτερη κατάσταση για τον εαυτό τους εκείνη τη στιγμή. Όταν τώρα υποχωρούμε στις χειριστικές συμπεριφορές των παιδιών, τις κάνουμε πάρα πολύ επικίνδυνες. Όταν δηλαδή ένα παιδάκι δει ότι χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, στο πάτωμα δύο φορές και ο γονιός δείχνει μεγάλη αγωνία με την έκφραση του προσώπου του ή τρέχοντας κατευθείαν στο παιδί, το παιδί λοιπόν ξέρει ότι, α, οκ, όταν κουτουλάω το κεφάλι μου στο πάτωμα, ο γονιός μου ανησυχεί και μου κάνει το χατήρι. Την επόμενη φορά λοιπόν που ο γονιός θα θελήσει να πει ένα όχι,
το παιδί θα κουτουλήσει περισσότερες φορές και πιο δυνατά το κεφάλι του στο πάτωμα. Και τι κάνουμε εκεί, το αφήνουμε και κουτουλάει. Φεύγουμε από το δωμάτιο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, το πιο ασφαλές πράγμα που μπορούμε να κάνουμε σε μια χειριστική συμπεριφορά είναι να κάνουμε βέβαια δηλωτική κατανόηση πρώτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, παιδί μου, νιώθεις θυμό. Mm. Ή νιώθεις θλίψη, νιώθεις αδικία. Mm-hmm. Γιατί συμβαίνει αυτό και αυτό. Γιατί ήθελες να φας παγωτό και δεν επιτρέπεται γιατί είναι χειμώνας. Όχι, δεν στο επιτρέπω γιατί είμαι ο γονιός. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Όταν βάζουμε θέλω όρια. Να το κάνεις αυτό. Ναι, όταν βάζουμε όρια, λοιπόν, δεν λέμε δεν στο επιτρέπω εγώ ή δεν θέλω εγώ. Λέμε ο κανόνας λέει ότι το χειμώνα τα παγωτά κάνουν κακό στο λαιμό μας. Mm-hmm. Μας, ολονών το λαιμό. Δεν παίρνουμε κι εμείς παγωτό σε λίγο να φάμε. Προσπαθούμε όταν φτιάχνουμε όρια για το παιδί να τα τηρούμε εμείς πρώτα από όλα αυτά τα όρια. Όταν λοιπόν κάνουμε τη δηλωτική κατανόηση ότι νιώθεις αυτό για αυτό το λόγο, μετά κάνουμε εξήγηση, όπου λέμε «Όμως, τώρα κάνεις τόση φασαρία ή τόση αναστάτωση με τον τρόπο που φέρεσαι, που δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Πάω να κάνω καμιά δουλειά στο άλλο δωμάτιο και όταν σε ακούσω και έχεις ηρεμήσει, θα έρθω να συζητήσουμε ή θα έρθω να παίξουμε ή θα έρθω να φτιάξουμε μους αντί για το παγωτό, γιατί καλό είναι στα παιδιά όταν λέμε να όχι να προσφέρουμε κάποια εναλλακτική. Στα ήπια ιδιοσυγκρασίας, παιδιά, γιατί αυτό τα βοηθάει να γίνουν λίγο περισσότερο ευέλικτα. Mm-hmm. Και στα ενεργητικής ιδιοσυγκρασίας, παιδιά, γιατί αυτό τα βοηθάει να αντιστέκονται λιγότερο. Δεν τα εξαγοράζουμε πάντως με αυτόν. Όχι, δεν τα εξαγοράζουμε. Λέμε στο παιδί ότι κοιτάνδιες, παγωτό, έχεις φάει 3 παγωτά αυτή τη βδομάδα. Όμως, αν θέλεις, μπορούμε να φτιάξουμε χυμό από φρούτα και να το παγώσουμε, κάνουμε γρανίτα, mm-hmm. που να μπορείς να φας το απόγευμα. Ή είναι ακόμα αρκετά κρύο για να φας παγωτό, αλλά μπορούμε να πάμε στην κουζίνα να φτιάξουμε μία κρέμα ή μία μους. Οπότε δίνουμε μια εναλλακτική. Το παιδί μπορεί να επιλέξει την εναλλακτική, μπορεί να επιλέξει τη χειριστική συμπεριφορά. Εμείς να πει δεν θέλω και να αρχίσει να τσιρίζει, να φωνάζει, να πετάει πράγματα. Εμείς όμως έχουμε προσφέρει την εναλλακτική, κάνουμε και τη σωστή αντιμετώπιση της χειριστικής συμπεριφοράς και μετά μπορούμε πάρα πολύ ήσυχοι, χωρίς ενοχές και χωρίς τύψεις, να πάμε στο άλλο δωμάτιο και να συνεχίσουμε αυτά που κάνουμε, γιατί έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ καλό για το παιδί μας με αυτόν τον τρόπο. Και θα σταματήσει το παιδί. Αν έχουμε ανταποκριθεί πολλές φορές στις χειριστικές του συμπεριφορές, δεν θα σταματήσει εύκολα. Mm. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να πούμε να το ακούσουν οι γονείς, ότι αν επειδή σήμερα ακούν αυτή τη συζήτηση, αποφασίσουν ότι δεν ξανά υποκύπτουν στις χειριστικές συμπεριφορές των παιδιών, δεν θα περιμένουν τα παιδιά μετά από 3 δευτερόλεπτα θα πούνε «Α, wow, οι γονείς μου σήμερα δεν υποκύπτουν στις φωνές μου, άρα σταματήσω». Όχι, τα παιδιά για ένα διάστημα, κάνα δεκαήμερο περίπου, θα κορυφώνουν αυτές τις συμπεριφορές. Όσο θα χτυπιούνται ακόμα περισσότερο, θα κλαίνε ακόμα περισσότερο, γιατί θέλουν να δούνε «Α, μέχρι τώρα ανταποκρινόταν ο γονιός μου, τώρα τι έγινε, για να δούμε αν σπρώξω λίγο ακόμα, θα ανταποκριθεί». Και το μεγάλο μυστικό εκεί είναι να μην ανταποκριθεί ο γονιός. Άρα όπως σταθερότητα λέω, στην απόφαση του γονιού ότι θέτει όρια. Ναι. Και όχι μόνο του ενός γονιού, και των δύο γονιών και του περιβάλλοντος που μεγαλώνει και ανατρέφει βέβαια ένα παιδί. Βέβαια. Δεν ωφελεί να είναι ο μπαμπάς ή η μαμά ο κακός της υπόθεσης και όλοι οι άλλοι να κάνουν χατήρια. Όχι, καταρχήν αυτό είναι ένα πολύ λάθος περιβάλλον. Ένα σχιζοφρενιογόνο περιβάλλον, όπου το παιδί τελικά δεν ξέρει τι να προσδοκά από τους μεγάλους και τι προσδοκάνει οι μεγάλοι από αυτό. Γιατί ο καθένας έχει άλλη στάση και αυτό μπερδεύει το παιδί. Οπότε πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα που έχουν αρχίσει αρκετές οικογένειες να ξαναζούν κοντά σε παππούδες και γιαγιάδες, αυτό που εφαρμόζω εγώ και πιστεύω και πολλοί συνάδελφοι και λειτουργεί πολύ καλά είναι όταν κάνουμε συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν τα παιδιά της οικογένειας, να έχουμε μαζί και τον παππού και τη γιαγιά. Αφού εμπλέκονται ούτως ή άλλως. Όλους τους ενήλικες λοιπόν που είναι μέσα στην οικογένεια και που εμπλέκονται στη διαδικασία, γιατί πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια όλων των μεγάλων απέναντι στη διαδικασία της οριοθέτησης. Όμως είχα ξεκινήσει να λέω και θεωρώ ότι θέλω να το τελειώσω mm-hmm. γιατί είναι σημαντικό, ότι όταν κάνουμε αλλαγή στην αντιμετώπιση των χειριστικών συμπεριφορών, θα περιμένουμε, ανάλογα και με την ηλικία βέβαια του παιδιού και το πόσο εγκατεστημένη είναι μια χειριστική συμπεριφορά, θα πρέπει να περιμένουμε να κάνει μια κορύφωση γύρω στις 10 μέρες ίσως, αν και το παιδί αρκετά μεγάλο, και μετά αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει. Οπότε όταν αρχίσουμε εμείς να κάνουμε αντιμετώπιση των χειριστικών συμπεριφορών, το αποτέλεσμα που θα δούμε θα είναι γύρω στις 3 εβδομάδες παρακάτω. Δεν το βλέπουμε από την επόμενη μέρα και αυτό είναι σημαντικό γιατί πιο πολλοί γονείς που το χάνουν. Ξεκινάνε μια καλή προσπάθεια, μέσα σε 2-3 μέρες δεν βλέπουν αποτέλεσμα και λένε πήγα να κάνω κάτι καλό και έβαλα στη μέση και άλλες φασαρίες και τα παρατάνε.
Και αυτό είναι το χειρότερο. Ενώ θέλει σταθερότητα. Συνέπεια. Συνέπεια στο να τηρούμε τις συνέπειες και τις χειριστικές συμπεριφορές. Χρειαστεί να πάμε και μπροστά στον καθρέφτη και να λέμε σταθερότητα, συνέπεια. Ναι, συνεχίζω. Ναι. Τα γράφουμε κιόλα. Αυτά το τρία σίγμα, σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια, που είναι τα βασικά χαρακτηριστικά σε μια καλή οριοθέτηση. Καλό να τα γράφουμε στο χέρι μας, στον καθρέφτη μας, στο κινητό μας, όπου μπορούμε να τα βλέπουμε κάθε τόσο. Επειδή ζορίζει η κατάσταση και μας πάνε τα νεύρα, από ό,τι μας περιγράφεις, μπορούν να γίνουν μικροί τύρανοι τα παιδιά μας. Τα φοβερίζουμε για να ηρεμήσουν και να πάρουμε το πάνω χέρι. Αυτό είναι πάλι η επιθετική ανατροφή, όπως ονομάζεται. Είναι μια προσέγγιση οριοθέτησης που ουσιαστικά στοχεύει στο να υπάρχει ένα ήρεμο σπίτι, αλλά δεν βοηθάει το παιδί να διδαχτεί κάτι παρακάτω για τη ζωή του. Γινόμαστε δηλαδή ο μπαμπούλας, αναγκάζουμε το παιδί να μας υπακούει γιατί μας φοβάται. Και αυτό τι σημαίνει? Όταν το παιδί φύγει φοιτητής, θα κάνει ό,τι να είναι, γιατί δεν είμαστε εκεί να μας φοβάται. Και πάλι δεν έχει μάθει να προστατεύει τον εαυτό του. Δεν εκπαιδεύσαμε και δεν διαπαιδαγωγήσαμε το παιδί μας. Η οριοθέτηση είναι να μην κάνει βάρος του πράγματα, έτσι. Η οριοθέτηση δίνει στο παιδί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Του δίνει τη δυνατότητα αργότερα, όταν πρέπει να κάνει μια επιλογή στη ζωή του, πολλές επιλογές που κάνουμε, να μπορεί να σκεφτεί αν επιλέξω αυτό θα μου φέρει εκείνο το αποτέλεσμα, αν επιλέξω αυτό θα μου φέρει εκείνο το αποτέλεσμα, τι προτιμώ να επιλέξω. Γιατί εμείς οι ενήλικες επιλέγουμε τι θα κάνουμε βασιζόμενοι στο αναμενόμενο αποτέλεσμα που θα έχει η συμπεριφορά μας. Αυτό είναι το εργαλείο που προσπαθούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας με την οριοθέτηση. Και αυτό που λες είναι και η μεγαλύτερη αγωνία του γονιού όταν το παιδί του φύγει από το σπίτι. Μην μπλέξει με κακές παρέες, μην το παρασύρουν περίεργα άτομα. Βέβαια. Αν κάνει κακές επιλογές. Ναι, αν έχει μια σωστή διαπαιδαγώγηση από τους πρώτους μήνες της ζωής του, η οριοθέτηση των γονιών ήταν σταθερή, σοβαρή και συνεπής, έχουν κερδίσει και έχουν στείλει ένα όριμο παιδί που ξέρει να κρίνει και να επιλέγει. Μπορούν να είναι ήσυχοι ότι το παιδί του θα βρεθεί μόνο του και θα τα βγάλει πέρα πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσουμε και για τεχνικές. Βέβαια. Που έχει αγωνία ο γονιός, η μαμά και ο μπαμπάς που μας βλέπουν. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας. Απαντάμε και στα ερωτήματά σας. Σε λίγο και πάλι μαζί με τη Στελάρ Ναούτογλου. Επιστρέψαμε κοντά σας. Είναι κοντά μας, συνεχίζει να είναι η παιδοψυχολόγος η Στέλλα Αρναούτογλου. Μιλάμε για την οριοθέτηση και να ξεκινήσουμε απαντώντας σε ερωτήματα των τηλεθεατών. Η μαμά Γεωργία μας ρωτάει για το γιο της που είναι 2 ετών, πώς θα χειριστεί τη συμπεριφορά του όταν συνήθως φεύγοντας από την παιδική χαρά ξεκινάει το κλάμα, το οποίο κλάμα καταλήγει σε εμετό ή χτυπάει τα δόντια του στο πάτωμα. Χρειάζεται πολύ ψυχραιμία καταρχήν. Χρειάζεται να ενημερώνουμε το παιδάκι λίγη ώρα πριν έρθει η ώρα να φύγουμε. Μην πάμε 2 η ώρα ακριβώς, ας πούμε, που έχουμε πει, χωρίς το παιδί να ξέρει τίποτα εκεί που είναι στο σκάμα και έχει απλώς τα κουβαδάκια του και παίζει να το πάρουμε να φύγουμε. Πρέπει σιγά σιγά να βοηθάμε το παιδί να κλείνει το παιχνίδι του, να το ολοκληρώνει πριν το πάρουμε. Οπότε ας πάμε και από 1/4 νωρίτερα. Να καθίσουμε σιγά σιγά, να παίξουμε λίγο μαζί του, να συντονιστούμε, να το βάλουμε στη διαδικασία τώρα, κλείνουμε τώρα, μαζεύουμε γιατί φεύγουμε. Γιατί στο παιδάκι είναι πιο προετοιμασμένο ήδη από την αρχή. Του το λέμε λοιπόν 10 λεπτά, σε λίγο θα φύγουμε. Ναι. Και όταν είναι για τόσο μικρά παιδάκια, καθόμαστε μαζί. Δηλαδή δεν λέμε ετοιμάσου και φεύγουμε, καθόμαστε μαζί και παίζουμε μαζί του για λίγα λεπτά. Και σιγά σιγά μετά αρχίζουμε να κλείνουμε το παιχνίδι. Αυτό το κάνουμε πάντα, το λέω και για τους άλλους γονείς. Ναι. Σε λίγο κλείνει η τηλεόραση, σε λίγο τρώμε, σε λίγο πάμε για ύπνο, σε λίγο πάμε να κάτσουμε να διαβάσουμε. Έτσι. Και του αφήνουμε ένα περιθώριο 10 λεπτών. Είναι καλό να αφήνουμε στο παιδί να το λέμε πρώτη φορά 1/4 πριν τελειώσει η ώρα και ξαναπηγαίνουμε 5 λεπτά πριν να είναι η ώρα να κάνουμε το ότι είναι να κάνουμε, για να βοηθήσουμε σε αυτό 5 λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αν δεν την έχει ολοκληρώσει το παιδί. Οπότε κάνουμε αυτό. Τώρα, από εκεί και ύστερα, όταν το παιδάκι αρχίζει να κλαίει, του λέμε τώρα, ξέρω τι θύμωσες, γιατί είχαμε, περνούσαμε ωραία στο πάρκο και πρέπει να φύγουμε, αλλά τώρα θα πάμε σπίτι και θα παίξουμε αυτό, εκείνο το άλλο. Στα τόσο μικρά παιδιά, αν τους πιάσει την κουβέντα για κάτι άλλο, ξεχνάνε εύκολα αυτό που είχαν. Οπότε και εκείνη την ώρα του λες και θα πάμε σπίτι να παίξουμε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα. Τώρα θα καθίσεις στο καρότσι σου και θα κοιτάς τριγύρω μέχρι να φτάσουμε. 2 χρονών παιδί πλέον το καρότσι του κοιτάει μπροστά, οπότε δεν έχουμε επαφή. Οπότε γίνεται αυτή η απόσυρση. Τώρα, για να επιμένει το παιδί σε τέτοιο βαθμό ώστε να παθαίνει εμετό και να φτάνει στο σημείο να χτυπιέται στο πάτωμα, πάει να πει ότι και οι γονείς έχουν υποχωρήσει αρκετά συχνά σε αυτή τη διαδικασία και έχουν δείξει και αρκετή ανησυχία όταν κάνει εμετό. Αυτό που έχει σημασία είναι
με το που φτάνει πλέον στο σπίτι το παιδί, αν συνεχίζει να κλαίει, γιατί αν το οργανώσουμε σωστά, δηλαδή αν κάνουμε αυτό το 1 τέταρτο πριν, δεν θα κλαίει το παιδί φτάνοντας σπίτι. Αν όμως παρόλα αυτά φτάσει στο σπίτι και ακόμα κλαίει, το βάζουμε στο δωμάτιό του, του λέμε ξέρω ότι είσαι ακόμα λυπημένος, αλλά ακόμα καλύτερα να πούμε νιώθεις λύπη, καλύτερα μην λέμε είσαι λυπημένος. Mm-hmm. Νιώθεις λύπη γιατί φύγαμε από το πάρκο, όμως θα σε αφήσω να ηρεμήσεις λίγο και μετά μπορούμε να παίξουμε. Και λέμε στο παιδί κάτι ευχάριστο να παίξουμε και φεύγουμε από το δωμάτιο. Καλό είναι το δωμάτιο στο οποίο αφήνουμε ένα παιδί που χτυπιέται στο πάτωμα, που του λέει το κεφάλι του στο πάτωμα, να έχει μια χοντρή μοκέτα. Για να μην νιώθει ο γονιός ανησυχία, έτσι. Mm. Αν και να σας πω την αλήθεια, τα παιδιά όταν δεν έχουν θεατές, ελέγχουν τι κάνουν. Μπροστά μας, αν είμαστε μπροστά, θα χτυπήσουν γερά το κεφάλι τους για να δούμε ότι πονάνε. Mm. Αν δεν είμαστε, θα χτυπήσουν όσο χρειάζεται για να κάνουν θόρυβο, να ακούσουμε από το άλλο δωμάτιο ότι χτυπάνε το κεφάλι τους. Οπότε κάνουμε αυτή την εξήγηση και το αφήνουμε το παιδάκι. Και αυτό το τόσο μικρό παιδάκι το αφήνουμε. Τώρα, όταν θα κάνει εμετό και θα έρθει και θα φωνάξει «Μαμά, έκανα εμετό», λέμε «Α, εντάξει, δεν πειράζει, πάμε να καθαρίσουμε λίγο πριν παίξουμε». Οπότε του δίνουμε μία πετσετούλα βρεγμένη, το βάζουμε στη διαδικασία να καθαρίσει λίγο για να καταλάβει ότι είναι δικιά του η ευθύνη, αφού είναι δικός του εμετός, και μετά πάμε να παίξουμε και δεν το σχολιάζουμε, ούτε λέμε αχ το καημένο μου το παιδάκι που έκανε εμετό, ούτε παίρνουμε το γιατρό να ρωτήσουμε και τι θα κάνω τώρα το παιδί μου έκανε εμετό. Και κυρίως όταν το παιδί μας κάνει πράγματα που μας φοβίζουν, μας ανησυχούν ή μας βρίσκουν αντίθετους ή εν πάση περιπτώσει μας βρίσκουν ανεπαρκείς να τα αντιμετωπίσουμε, δεν τα συζητάμε μπροστά τους. Δεν λέμε μπροστά σε ένα κακόφαγο παιδί, το παιδί μου είναι κακόφαγο. Δεν λέμε μπροστά σε ένα παιδί που χτυπιέται κάθε βράδυ για να κοιμηθεί, το παιδί μου δεν έχει ύπνο. Γιατί όταν το λέμε, το ενισχύουμε αυτή την άποψη και το κάνουμε να μπαίνει πιο πολύ ακόμα μέσα σε αυτήν την ταυτότητα. Άρα η μαμά Γεωργία μας ανταπάντησε και μας είπε ότι το ενημερώνω 15 λεπτά νωρίτερα, αλλά αυτό συνεχίζει να χτυπιέται και να σπαρταράει. Ωραία, οπότε το κάνουμε έτσι όπως είπαμε, δηλαδή βάζοντάς το στο καρότσι του λέει ξέρω ότι νιώθεις θλίψη γι' αυτό το λόγο, στο σπίτι όμως μπορούμε να παίξουμε αυτό που το αγαπάς πάρα πολύ ή να φάμε το φαγητό μας γιατί είναι ώρα και έχουμε κάνει αυτό το ωραίο φαγητό, οπότε του δίνουμε δύο ατάκες. Και μετά του λέμε τώρα μπορείς να χαζεύεις το δρόμο που θα πηγαίνουμε, πάμε πίσω από το καρότσι να ηρεμήσει. Και από εκεί και ύστερα είπα όπως λειτουργεί όταν φτάσουμε σπίτι, αν ακόμα κλαίει, το πάμε στο δωμάτιό του, μιλάμε ήσυχα. Λέμε σε αφήσω δύο λεπτάκια να ξεκουραστείς και μετά θα έρθω να παίξουμε μαζί όταν έχει ηρεμήσει. Και χωρίς ένταση, που συνήθως αυτό μας παίρνει ένταση και θυμό. Όταν μιλάμε με ένταση σε ένα άτομο που έχει ένταση, γιατί ένα παιδί για να κάνει μια χειριστική συμπεριφορά ανεβάζει εσωτερικά τη συναισθηματική του ένταση πάρα πολύ για να μπορέσει αυτό να βγει σε συμπεριφορά. Όταν λοιπόν στην ένταση εμείς απαντήσουμε με ένταση, την αυξάνουμε. Δεν βοηθάμε σε κάτι. Ναι. Ένα από τα ζητούμενα είναι όσο πιο δυνατά μιλάει το παιδί, τόσο πιο χαμηλόφωνα και αργά, με αργό ρυθμό, να μιλάμε εμείς. Ναι. Γιατί ακόμα και για να ακούσει τη δηλωτική κατανόηση που κάνουμε, αναγκάζεται και παίρνει μια ανάσα για να ακούσει περίπου τι λέμε και αρχίζει εκεί να ηρεμεί ήδη. Οπότε το βασικότερο σε αυτές τις συμπεριφορές είναι να προσπαθούμε εμείς να κρατιόμαστε ήρεμοι αντιμετωπίζοντάς τις. Γιατί αν το παιδί καταλάβει ότι μας διέγειρε ένα έντονο συναίσθημα, ξέρει ότι έχει κερδίσει. Γιατί εκεί στοχεύει η χειριστική συμπεριφορά στο να διεγείρει αυτό το έντονο συναίσθημα. Να μεταφέρω άλλο ερώτημα. Γίνεται βομβαρδισμός. Η μαμά Νεκταρία μας λέει, έχει ένα παιδάκι 3,5 ετών, το οποίο αρνείται να κοιμηθεί στο δωμάτιό του και στο κρεβάτι του, γιατί φοβάται το θάνατο, χωρίς να έχει βιώσει ένα περιστατικό θανάτου στην οικογένεια. Αν το πείσουν ή αν έχει κοιμηθεί και το βάλουν στο κρεβάτι του, ξυπνάει μέσα στη νύχτα και έντρομο ψάχνει να βρει αν όντως η μαμά είναι στο σπίτι. Mm-hmm. Η μαμά είναι και έγκυος και οφορεί δεύτερο παιδί. Οπότε υπάρχει έξτρα ανησυχία. Περισσότερο το παιδάκι δεν ψάχνει τη μαμά να δει αν είναι στο σπίτι γιατί φοβάται μην πέθανε. Γιατί αν κατάλαβα καλά, αυτό το παιδάκι πάει για ύπνο, πάει στο κρεβάτι του ενώ έχει ήδη αποκοιμηθεί. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όταν το παιδάκι ξυπνήσει και δει ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως όταν τα άφησε όταν αποκοιμήθηκε, τρομάζει, νιώθει προδομένο και νιώθει και φοβισμένο γιατί πριν είχε τη μαμά του, ήταν στην αγκαλιά της μαμάς του και τώρα ξυπνάει σε ένα κρεβάτι, σε ένα σκοτεινό μεγάλο δωμάτιο μόνο του. Αυτό του δημιουργεί φόβο και την αίσθηση της προδοσίας από τον άλλο και αυτό δημιουργεί στα παιδιά άγχος αποχωρισμού. Οπότε, ακόμα και 3,5 ετών. Βέβαια, και ακόμα πιο μικρότερα.
Ίσα-ίσα, από όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο πιο εύκολα μπαίνει σε διαδικασία άγχους αποχωρισμού. Γι' αυτό έχουμε πει ότι και μωράκια, όταν είναι τα παιδάκια, στην κούνια τους τα βάζουμε και είναι, αν όχι τελείως ξύπνια, αλλά μισοξύπνια, για να ξέρουν ποια θα είναι η τελική τους κατάσταση όταν αποκοιμηθούν. Ναι. Και έχει αυτό πάρα πολύ σημασία. Και κοιμούνται από 6 μηνών, νομίζω, στο παιδικό δωμάτιο, ναι, και όχι στο δωμάτιο, ναι, των γονιών. Mm-hmm. Και επουδενή στο κρεβάτι το ανάμεσα στο ζευγάρι. Μηνών, έτσι. Ναι, το αργότερο 6 είναι το αργότερο, γιατί πολλοί γονείς καταφέρνουν και βγάζουν τα παιδιά από το δωμάτιό τους και σε 40 μέρες νιώθουν την άνεση και την ηρεμία να το κάνουν και δεν είναι κακό. Καταλαβαίνω γονιός πάνω σε αυτό. Ναι. Το ότι η μαμά είναι έγκυος, ναι, επιτείνει την όλη συμπεριφορά του παιδιού. Επιτείνει την ανάγκη του παιδιού να είναι περισσότερο μαζί της. Mm. Δεν ξέρω και πώς είναι οι συνθήκες της εγκυμοσύνης αυτής της μαμάς. Αν ξαφνικά αναγκάστηκε να μη σηκώνει το παιδί, να μην το παίρνει αγκαλιά, αν έχει γίνει πολύ δυσκίνητη, αν έχει αναγκαστεί να περάσει στο κρεβάτι κάποιο διάστημα. Αν είναι τόσο προχωρημένη η εγκυμοσύνη που πια δεν μπορεί να το κρατάει αγκαλιά γιατί έχει πολύ μεγάλη κοιλιά. Όλα αυτά σαφώς επηρεάζουν. Άρα τι κάνουν οι γονείς? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν το παιδάκι ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και μας ψάχνει, χωρίς να ανάψουμε φως, χωρίς να μιλήσουμε δυνατά, παίρνουμε το παιδάκι από το χέρι, δεν το παίρνουμε αγκαλιά να το περπατήσουμε, το παίρνουμε από το χέρι και το περπατάμε, mm-hmm, στο δωμάτιό του και εκείνη την ώρα του ψιθυρίζουμε ότι ένα κακό όνειρο ήταν και δεν είναι τίποτα, ότι όλα είναι ήρεμα, το σπίτι είναι ασφαλές, ο μπαμπάς και η μαμά είναι εδώ, οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά και κλειδωμένα και τώρα μπορείς να ξαπλώσεις, να κλείσεις τα ματάκια σου και να σκεφτείς ωραίες εικόνες και θα αποκοιμηθείς και όλα θα είναι εντάξει. Και απλά το βάζουμε στο κρεβάτι. Ένα παιδί τώρα που έχει συνηθίσει μετά από όλη αυτή τη διαδικασία να κοιμάται τελικά στο δωμάτιο των γονιών, για να μπει εκεί όριο, θα περάσουμε καμιά δεκαριά νύχτες λίγο δύσκολες. Mm. Που τι σημαίνει αυτό? Κάθε φορά που θα ξυπνάει το παιδί και θα έρχεται στο κρεβάτι των γονιών, την πρώτη φορά κάνουμε όλη αυτή την εξήγηση που είπαμε, είδες ένα κακό όνειρο, είμαστε ασφαλείς, είμαστε όλοι εδώ και το πηγαίνουμε στο κρεβάτι. Τις επόμενες φορές το παίρνουμε από το χέρι, την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά δηλαδή, λέμε τώρα είναι βράδυ, θα μιλήσουμε το πρωί και το πάμε στο κρεβάτι. Και τις επόμενες φορές απλά το παίρνουμε από το χέρι, χωρίς ένταση, χωρίς ανυπομονησία, χωρίς θυμό, χωρίς να πούμε οτιδήποτε, χωρίς να κάνουμε βλεμματική επαφή. Mm. Και το πάμε στο κρεβάτι, το σκεπάζουμε και φεύγουμε. Μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε 50, 60, μου έχει τύχει με παιδί, να χρειαστεί να το έχω κάνει και γύρω στις 80 φορές μέσα σε... Παναγία μου, Χριστέ, ναι, μου. Ένα-δύο ώρο. Ένα-δύο ώρο κράτησε. Πρέπει να ήταν το παιδί που έχω δει να κρατήσει πιο πολύ ώρα ξύπνιο πριν αποκοιμηθεί τελικά. Και ήταν ένα-δύο ώρο. Τα βιβλία λένε γύρω στις 2,5 ώρες. Έχω διαπιστώσει μέχρι ένα-δύο ώρο, όντως. Μετά δεν αντέχουν ούτε και αυτά. Ούτως ή άλλως δεν αντέχουν. Στέλλα, μία ακόμη ερώτηση, αν έχεις ολοκληρώσει με αυτή την περίπτωση. Η Μαρία μας ρωτάει για την 22 μηνών κόρη της, πώς θα της εξηγήσει ότι στους δρόμους που έχει αυτοκίνητα κρατάμε το χέρι της μαμάς ή του μπαμπά και ότι είναι διαφορετικά από όταν είναι στην πλατεία που παίζει ή στο χωριό. Διαφορετικά η μικρή πεισμόνη όταν είναι στο δρόμο και τη ζητούν να τους κρατάει το χέρι. Ενώ της το έχουν εξηγήσει δεν το δέχεται. Σε αυτή την περίπτωση, καταρχήν, σε ένα παιδί 2 χρονών, ακόμα όχι 2 χρονών, είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Σε αυτό το παιδί λέμε, όταν είμαστε στην πλατεία και παίζουμε δεν κρατάμε χέρι, όταν είμαστε στο δρόμο και περπατάμε κρατάμε χέρι. Θέλεις να συνεχίσουμε να περπατάμε? Έλα αν πιάσεις το χέρι μου, αλλιώς να γυρίσουμε στο αυτοκίνητο να πάμε σπίτι. Όχι, λέει η μικρή. Οπότε αν λέει όχι, λέμε πολύ ωραία, τότε έχει έρθει η ώρα να πάμε στο αυτοκίνητο, να πάμε σπίτι. Αν ξεκινάει να περπατάει μόνη της, δεν ξεκινάμε εμείς. Δεν ξεκινάμε εμείς. Λέμε είμαι εδώ, περιμένω το χέρι σου. Αν συνεχίσεις να προχωράς χωρίς χέρι, πάει να πει ότι θέλεις να γυρίσουμε στο σπίτι. Φροντίζουμε όλο αυτό βέβαια να το κάνουμε όχι στη μέση μιας λεωφόρου, σε ένα σημείο που έχει, ναι, εντάξει, είναι ασφαλές. Πρώτες, ναι, ούτως ή άλλως τις πρώτες φορές πάμε με τα παιδιά, θα περπατήσουμε, σίγουρα δεν βγαίνουμε πρώτη φορά με τα παιδιά μας στην αγορά. Βγαίνουμε κάπου που είναι κοντά σε μια παιδική χαρά, που έχει λίγη ηρεμία, που μπορούμε να το κάνουμε. Σε ένα πεζόδρομο. Σιγά σιγά τα εκπαιδεύουμε. Ναι. Και, και απλά τις αυτό, τις εξηγούμε, τις δίνουμε, ναι, επιλογές, ήρεμα πάντα. Έτσι, χωρίς τις να αφήνουμε να διαλέξει και αν δεν διαλέξει έχει συνέπεια. Τηρούμε τη συνέπεια που έχουμε ήδη ορίσει και θα θυμόμαστε το άλλο. Όταν πούμε σε ένα παιδί ότι στο δρόμο που περπατάμε κρατάμε χέρι, κρατάμε και στον πεζόδρομο, κρατάμε και στο δρόμο του χωριού, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν σε ποιο δρόμο είναι επικίνδυνο να κρατάς χέρι. Ή το κρατάς το χέρι σε όλους τους δρόμους που περπατάς ή δεν το κρατάς καθόλου. Είναι σημαντικό δηλαδή και μια από τις βασικές αρχές της οριοθέτησης, ότι πρέπει να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Το παιδί πρέπει να ξέρει τι εννοούμε ακριβώς, πότε κρατάμε χέρι, πότε, ναι, πότε, πάντα, σε αυτή την περίπτωση.
πότε. Και επειδή ένα 2 χρονών ακόμα παιδί είναι πολύ δύσκολο να του πεις ότι κρατάμε χέρι όταν έχει πολλά αυτοκίνητα και είναι επικίνδυνο, λέμε ότι όταν περπατάμε στο δρόμο, κρατάμε χέρι και φροντίζουμε πάντα όταν περπατάμε στο δρόμο, ό,τι δρόμος και αν είναι αυτός, να κρατάμε εμείς χέρι, ακόμα και αν το κρίνουμε ακίνδυνο εκείνη τη στιγμή για το παιδί. Όση ώρα απαντάμε, δίνουμε και βασικές κατευθύνσεις όσον αφορά στις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας γονιός. Το πιο σημαντικό από ό,τι καταλαβαίνω, Στέλλα, είναι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού μας. Μιλάμε και ενημερώνουμε ανάλογα. Ναι, τι κάνουμε. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, εξηγούμε το όριο, δηλαδή ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά που θέλουμε να κάνει το παιδί ή ποια είναι η μη επιθυμητή συμπεριφορά που θέλουμε να αποφύγει το παιδί. Το εξηγούμε όμως, ναι, αυτό. Εξηγούμε. Δεν αρχίζουμε. Όχι, εξηγούμε. Δίνουμε επιχειρήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλεις να βγεις έξω χωρίς ζακέτα. Ο καιρός είναι ακόμα χειμώνας, η θερμοκρασία είναι ακόμα χαμηλή. Αν βγεις χωρίς ζακέτα, θα είσαι άρρωστος αύριο. Εγώ, σαν γονιός, δεν μπορώ να επιτρέψω να βγεις χωρίς ζακέτα, γιατί και εμένα οι κανόνες με υποχρεώνουν να σε προστατεύω. Οπότε, μπορείς. Και μετά περνάμε στο να ορίσουμε τη συνέπεια, η οποία θα είναι η φυσική ή η λογική, θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Στο παιδί αυτό όμως θέτουμε μια λογική συνέπεια, δηλαδή του λέμε, αν θέλεις να είσαι χωρίς ζακέτα, μπορούμε να μείνουμε να παίξουμε σπίτι. Αν θέλεις να βγεις έξω, χρειάζεται να πάρουμε τη ζακέτα μας, να πάμε, μπορείς να επιλέξεις. Και το αφήνουμε να επιλέξει, αν θέλει να μείνει σπίτι χωρίς ζακέτα ή να πάρει τη ζακέτα του και να πάμε έξω. Περιγράφουμε λοιπόν τη συμπεριφορά την επιθυμητή, πώς ακριβώς γίνεται. Ή την μη επιθυμητή, γιατί είναι μη επιθυμητή, με επιχειρήματα όμως, και για τη μία και για την άλλη. Δηλαδή, αυτή τη συμπεριφορά είναι καλό να την κάνεις γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτή τη συμπεριφορά είναι κακό να την κάνεις γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εξηγούμε λοιπόν το όριο και μετά δίνουμε με σαφήνεια στο παιδί τις συνέπειες. Δηλαδή, αν επιλέξεις αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Αν επιλέξεις δηλαδή να είσαι χωρίς ζακέτα, το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να μείνουμε σπίτι για να παίξουμε. Αν επιλέξεις να πάρεις ζακέτα, τότε μπορούμε να πάμε στο πάρκο. Και ορίζουμε με σαφήνεια τι πρόκειται να γίνει ανάλογα με το τι θα επιλέξει το παιδί. Άρα βάζουμε και το παιδί πολύ ενεργά και στη διαδικασία αυτή της. Είπαμε, είναι διαδικασία μάθησης. Δεν μπορεί κάποιος να μάθει αν δεν συμμετέχει. Ή όταν δεν το υπαγορεύεις απλά κανόνες. Βέβαια. Κάνε αυτό. Σας αυτό πιο πολύ. Όχι. Σου δίνω την επιλογή. Αν θέλεις, μπορείς να μην βάλεις ζακέτα. Να παίξεις μες στο σπίτι. Όμως, αν θες να παίξεις έξω από το σπίτι, χρειάζεται να βάλεις ζακέτα. Εδώ τώρα ορίσαμε ουσιαστικά μια λογική συνέπεια σε αυτό το όριο του θέματος ζακέτα, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Η φυσική συνέπεια του να μην φορέσει ένα παιδί ζακέτα είναι να αρρωστήσει αύριο μεθαύριο. Αυτή η συνέπεια, επειδή χρονικά είναι απομακρυσμένη από το γεγονός, δεν μπορεί στο μυαλό του παιδιού να γίνει αντιληπτή ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του. Γι' αυτόν τον λόγο, εμείς οι γονείς ορίζουμε λογικές συνέπειες, δηλαδή συνέπειες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, βασισμένες σε μια λογική σκέψη. Ενώ οι πιο πολλοί είναι... γονείς φωνάζουν, Θανασάκη, μη βγεις έξω, χωρίς δακέτα θα κρυώσεις. Άντε τώρα να καταλάβει το παιδί. Ναι, το παιδάκι τώρα που θα κρυώσει αύριο μεθαύριο δεν θα θυμάται, δεν μπορεί να καταλάβει ότι κρύωσε γιατί βγήκε έξω χωρίς ζακέτα. Θα γυρίσει η μαμά και θα του πει είδες που στα έλεγα. Κλασικά. Μέγα λάθος. Κλασικά. Μέγα λάθος. Απαγορεύεται να λέμε είδες που στα έλεγα ή καλά να πάθεις τώρα. Όταν κάνουμε οριοθέτηση, είμαστε σύμμαχοι με το παιδί μας. Δεν είμαστε εχθροί, δεν κοιτάμε να δούμε πότε θα την πατήσει για να του πούμε καλά να πάθεις είδες, εγώ ήξερα και στόπα. Όταν το παιδί μας την πατήσει, πάμε και το παίρνουμε αγκαλιά και του λέμε αχ, βρε παιδάκι μου, κρίμα που. Έγινε τώρα αυτό και τελειώσε τόσο αργά το διάβασμα και δεν πρόλαβες να δεις το έργο που ήθελες. Κρίμα, τι κρίμα, βρε παιδί μου. Αλλά είμαι σίγουρη ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα το προλάβεις να το δεις. Δεν πάμε να του πούμε καλά να πας τώρα που δεν διάβαζες και έχασες και το έργο που ήθελες. Σε όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέρεις και στις τεχνικές, δεν έχω δει ούτε σε μία αρνητική χρειά. Ναι. Πάντα προσπαθούμε να βγάλουμε ακόμα και στην αρνητική συνέπεια. Δεν το βγάζουμε στο παιδί ως το κακό ή το όχι. Του το δίνουμε. Λίγο πιο θετικά ιδωμένο το πράγμα. Αποτέλεσμα, είναι αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να το πείσουμε αν είναι μια θετική ή μια αρνητική συνέπεια. Αρνητικά. Δεν δίνουμε εμείς στο παιδί ότι ξέρεις αν συμβεί αυτό θα έχεις μια θετική συνέπεια, αν συμβεί αυτό θα έχεις μια αρνητική συνέπεια. Στο παιδί λέμε ότι αν γίνει αυτό θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα και αν γίνει εκείνο θα έχεις εκείνο το αποτέλεσμα. Και χωρίς χαρακτηρισμούς. Χωρίς. Το παιδί είσαι επιλέγει. Είσαι ανυπάκος, είσαι βλάκας, είσαι. Ναι. Αυτά είναι τραγικά. Αυτά διαλύουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού και δεν βοηθάνε καθόλου στην οριοθέτηση. Όπως επίσης καθόλου στην οριοθέτηση δεν βοηθάει και το να πεις στο παιδί έκανες μια βλακεία. Είναι καλύτερα να πεις στο παιδί πως την επόμενη φορά θα κάνει κάτι με καλύτερο τρόπο. Όπως είπαμε, ο εγκέφαλος κρατάει οδηγίες χρήσεως, όχι οδηγίες μη χρήσεως.
Άρα δεν αρκεί να πούμε στο παιδί, ναι. Δεν αρκεί να πούμε στο παιδί, μην είσαι ακατάστατος. Είναι καλύτερα να πούμε στο παιδί, ξέρεις, τελειώνοντας το παιχνίδι, βάζεις τα παιχνίδια στο πανέρι. Όπου το παιδί τη χρειάζεται αυτή την πληροφορία, γιατί ναι, για να ξέρει τι να κάνει τελειώνοντας, βέβαια. Δεν γεννιόμαστε να ξέρουμε πώς δεν θα είμαστε ακατάστατοι. Κάποιος πρέπει να μας δείξει τον τρόπο. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, θέλω να επαναλάβεις ουσιαστικά ποιος είναι ο βασικός στόχος της οριοθέτησης. Γιατί το κάνουμε? Λοιπόν, η οριοθέτηση γίνεται για να μάθει το παιδί μας να επιλέγει σωστά στην ενήλικη ζωή του. Ουσιαστικά γίνεται γιατί φροντίζοντας εμείς το παιδί μας να βιώνει τις συνέπειες των επιλογών και των πράξεών του, ουσιαστικά το πείθουμε με αυτόν τον τρόπο ότι πραγματικά ό,τι κάνει του φέρνει ένα αποτέλεσμα απάνω του, που αυτό είναι το νούμερο ένα διαδικασία από την οποία πρέπει να περάσει το παιδί, να πιστεί δηλαδή πως πράγματι ό,τι κάνουμε μας φέρνει ένα αποτέλεσμα απάνω μας. Και από εκεί και ύστερα, με όλη τη διαδικασία της οριοθέτησης, το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ανάλογα με την ποιότητα της επιλογής του, έχει περισσότερο ή λιγότερο ευχάριστα αποτελέσματα ή δυσάρεστα ανάλογα με την επιλογή. Και αυτό είναι το εργαλείο του μετά στην ενήλικη ζωή. Όχι το ότι υπήρξε ένα παιδάκι που έστεκε στο ένα πόδι στην παιδική του ηλικία. Επειδή και φοβόταν και κάνανε ό,τι του λέγανε. Ναι. Στέλλα, βάζουμε εδώ μία άνω τελεία. Νομίζω οφείλουμε να επανέλθουμε σε αυτό το τόσο τεράστιο θέμα και χρήσιμο για τους γονείς. Και είναι ατελείωτο θέμα, γιατί από ηλικία σε ηλικία αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το παιδί. Πρέπει να προσδιορίσουμε τις τεχνικές οριοθέτησης. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα όρια που θέτουμε στο παιδί. Θα τα κάνουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.